Δημιουργήσαμε το νέο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ως μία απάντηση σε ένα αίτημα των καιρών. Και χαίρομαι ότι το Υπουργείο αυτό πια πατάει καλά στα πόδια του. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε και τον μεσομακροπρόθεσμο σχεδιασμό σχετικά με τις πολύ σημαντικές επενδύσεις οι οποίες γίνονται στον τομέα της πολιτικής προστασίας με πλήρη αξιοποίηση πόρων από το ΕΣΠΑ και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα συντελεστεί πραγματικά μια κοσμογονία ως προς τα μέσα τα οποία θα έχουμε στη διάθεσή μας για την αντιμετώπιση όλων των κρίσεων που η κλιματική αλλαγή προκαλεί, με σημαντικότερες βέβαια τις ασικές πυρκαγιές. Μέσα στα επόμενα χρόνια θα προμηθευτούμε καινούργια αεροσκάφη, καινούργια ελικόπτερα, πολλά καινούργια μέσα για το πυροσβεστικό σώμα, και αυτή είναι μια αναγκαία επένδυση την οποία επιβάλλεται να κάνουμε, καθώς πρώτο μας μέλημα είναι πάντα η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της ανθρώπινης περιουσίας, αλλά φυσικά και του φυσικού μας περιβάλλοντος. Μέχρι τότε βέβαια έχουμε προχωρήσει και έχουμε υλοποιήσει έναν πολύ μεθοδικό σχεδιασμό για την αντιπυρική περίοδο την οποία ήδη διανύουμε, με περισσότερα εναέρια μέσα, με περισσότερες δράσεις πρόληψης, να σταθώ ιδιαίτερα σε αυτό και να ζητήσω έστω και τώρα την απαραίτητη συνεργασία όλων των Δήμων, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει στα πλαίσια του συντονισμού ο οποίος έχει δρομολογηθεί υπό την επίβλεψη του Υπουργείου. Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι υπάρχει πια περισσότερος και καλύτερος συντονισμός. Να ευχαριστήσω από καρδιάς όχι μόνο τις γυναίκες και τους άντρες του πυροσβεστικού σώματος που βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή, αλλά και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και τους εθελοντές μας, οι οποίοι έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με το πώς ήταν πριν από 3 χρόνια. Συμμετέχουν και αυτοί πολύ ενεργά σε αυτή τη μεγάλη συλλογική προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα ένα φαινόμενο το οποίο ξέρουμε ότι θα είναι μαζί μας. Έχει δίκιο ο Υπουργός να λέει ότι θα έχουμε πυρκαγιές κάθε καλοκαίρι. Το κλειδί πάντα είναι η έγκαιρη και η γρήγορη παρέμβαση, και σε αυτό τον τομέα θα εξακολουθούμε να δουλεύουμε πολύ σκληρά και να γινόμαστε κάθε χρόνο και καλύτεροι. Να ζητήσω κι εγώ για ακόμα μια φορά, καθώς είμαστε ήδη 7 Ιουλίου, μέχρι στιγμής μας έχει βοηθήσει και ο καιρός και τα πράγματα έχουν πάει καλά, αλλά τώρα ξέρουμε ότι οι 2 επόμενοι μήνες είναι δύσκολοι, απόλυτη εγρήγορση όλων, έτσι ώστε το φετινό καλοκαίρι να περάσει όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα. Ο κρατικός μηχανισμός θα είναι πάντα στις επάλξεις. Έχουμε πια μια κουλτούρα εκενώσεων η οποία αποτελεί μια μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα. Να επαναλάβω το αυτονόητο ότι όταν στέλνετε ένα μήνυμα 112 είναι για το καλό των πολιτών πάντα, και το πρώτο μας μέλημα είναι η δικιά τους προστασία, οπότε οι πολίτες πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του Υπουργείου και της πολιτικής προστασίας, και εύχομαι και ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Εμείς πάντως, όπως και πέρσι, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και βέβαια θα συνεχίσουμε να χτίζουμε τα θεμέλια αυτού του Υπουργείου ακόμα πιο γερά, εκτός από το κομμάτι της παρέμβασης, πια και το κομμάτι της κρατικής αλλαγής έχει δείξει σημαντικά δείγματα γραφής και αποκτά πια μια ενιαία στέγη και έναν πολιτικό προϊστάμενο, και οι πολίτες γνωρίζουν πολύ καλά ότι και κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας μας, όποτε προέκυψαν μεγάλα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με κλιματικές κρίσεις, φωτιές, πλημμύρες, στην Εύβοια, στον Ιαννό, η πολιτεία ανταποκρίθηκε με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από στο παρελθόν. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορούμε να μείνουμε ακόμα καλύτεροι. Ευχαριστώ πολύ.